λοιπόν για το 2017. Να επαναλάβω, έχουμε ένα φοροκεντρικό προϋπολογισμό, μνημονιακό προϋπολογισμό, νέοι φόροι που ξεπερνούν τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τις δαπάνες όπως καταγράφονται στον προϋπολογισμό, έχουμε μείωση συντάξεων 563 εκατομμυρίων ευρώ, νέες μειώσεις. Έχουμε μια ανεργία η οποία θα παραμείνει σε υψηλότατα επίπεδα, μια στασιμότητα δηλαδή της υψηλής ανεργίας, και καθώς και νέα μείωση στις δημόσιες δαπάνες ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Ένας ακόμα λοιπόν μνημονιακός προϋπολογισμός που βεβαίως τα νούμερα και οι στατιστικές θα θεριέψουν για μια ακόμα φορά. Θα ευημερίσουν και πάλι οι αριθμοί, αλλά θα ευημερίσουν σε μια χώρα που το 37,8% των παιδιών της ζει σε συνθήκες φτώχειας. Είναι νοπά τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα πριν από λίγες μέρες η Eurostat, σύμφωνα με τα οποία το 37,8% των ελληνοπαίδων, περίπου 710.000 παιδιά, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, έναντι 28,7% το 2010, και πρόκειται βεβαίως για τη μεγαλύτερη αύξηση του εν λόγω ποσοστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία πενταετία. Και αυτός ο προϋπολογισμός για το 2017 είναι ένας προϋπολογισμός φόρων, ένας προϋπολογισμός ανακατανομής και αναδιανομής της ακραίας φτώχειας, ο οποίος έρχεται σε μια χώρα με 3 εκατομμύρια μισθωτούς και συνταξιούχους, σε σύνολο 5,4 εκατομμυρίων που ζουν με λιγότερα από 9.500 ευρώ το χρόνο. Σύμφωνα με τα όσα δηλώθηκαν στις δηλώσεις εισοδήματος για το 2015, η συντριπτική πλειοψηφία των μισθωτών και των συνταξιούχων σε αυτή τη χώρα ζουν με 462 ευρώ το μήνα. Και ακόμα, σημειώστε, δεν έχει καταγραφεί το πετσόκομα του ΕΚΑΣ, δεν έχει καταγραφεί η εξαέρωση των επικουρικών συντάξεων και βεβαίως δεν έχει καταγραφεί το θέργημα της μερικής απασχόλησης. Νέοι φόροι άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε μια χώρα που οι θέσεις μερικής ή εκπεριτροπής απασχόλησης εκτοξεύτηκαν κοντά στο 62% του συνόλου και έφτασαν τις 114.000 σε σύνολο 185.000 τον περασμένο μήνα. Νέοι φόροι και νέες περικοπές συντάξεων σε μια χώρα που το ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων ήταν αρνητικό το 2015 κατά 29.365 άτομα. Πρόκειται για αριθμό ρεκόρ και μάλιστα ρεκόρ της τελευταίας 85ετίας. Φέρνουν νέους φόρους και νέες μειώσεις συντάξεων σε μια χώρα που το διάστημα από το 2008 μέχρι και το 2015 το ΑΕΠ της μειώθηκε κατά 66,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές ή ποσοστό 27,4%. Φέρνουν έναν τέτοιο προϋπολογισμό όταν το ίδιο αυτό διάστημα οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας μειώθηκαν κατά 26 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή πάνω από 30%. Φέρνουν έναν προϋπολογισμό λιτότητας, έναν προϋπολογισμό αναδιανομής της φτώχειας, όταν το λεγόμενο καλάθι της νοικοκυράς, δηλαδή οι καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών, μειώθηκαν την ίδια περίοδο για την οποία μιλάμε, δηλαδή από το 2008 μέχρι το 2015, κατά 37%. Και φέρνουν ένα τέτοιο προϋπολογισμό όταν οι απασχολούμενοι σε αυτόν τον τόπο από 4.856.000 το 2008 μειωθήκανε σε κάτι παραπάνω από 4 εκατομμύρια το 2015, δηλαδή χάθηκαν μέσα σε αυτό το διάστημα 840.000 θέσεις εργασίας. Βεβαίως και ως γνωστόν, παρόλα αυτά,
οι εισηγητές και αυτού του προϋπολογισμού θα συνεχίσουν να μιλούν για ανάπτυξη, θα συνεχίσουν να μιλούν για φως στο βάθος του τούνελ, για το μικρό σπίτι στο Λιβάδι που κάποια στιγμή θα δούμε το ξεφωτό του, θα συνεχίσουν να μιλούν για την σωτηρία του τόπου. Κατά τα λοιπά είναι στην χώρα αυτή που στις λίστες των ελβετικών τραπεζών και των πιο εξειδικευμένων εταιριών που συγκεντρώνουν πληροφορίες για τους πλούσιους αυτού του κόσμου υπάρχουν και 576 Έλληνες που διαθέτουν περιουσία 88 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και όπως προκύπτει από τα στοιχεία της εταιρείας Health όσο και της τράπεζας UBS, εδώ συμπεριλαμβάνονται 11 Έλληνες δισεκατομμυριούχοι από 9 που ήταν το 2013 που διαθέτουν περιουσία 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Την αυγάτισαν, είχαν 16 δισεκατομμύρια δολάρια την προηγούμενη χρονιά. Εδώ περιλαμβάνονται 565 Έλληνες που ο καθένας τους διαθέτει κινητή περιουσία πάνω από 30 εκατομμύρια δολάρια και η συνολική τους περιουσία ανέρχεται στα 70 δισεκατομμύρια δολάρια. Και βεβαίως σημειώστε ότι την εποχή που ο ελληνικός λαός γονατίζει από τους φόρους, από τον έμφυα, από τα χαράτσια, από τις εισφορές αλληλεγγύης και ούτω καθεξής, αυτοί στους οποίους προαναφέρθηκα έχουν δει τα πλούτη τους και την περιουσία τους από το 2014 να αυξάνεται κατά 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ποσοστό της αύξησης ανέρχεται στο 17%. Αυτοί μάλλον δεν έχουν πρόβλημα με τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε. Προφανώς δεν έχουν πρόβλημα με τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε και οι 35.000 εκατομμυριούχοι που καταγράφονται Έλληνες πάντα, που καταγράφονται στην ελβετική τράπεζα Julius, οι οποίοι δεν ξεπερνούν το 1% του πληθυσμού αυτής της χώρας, αλλά κατέχουν πλούτο που ξεπερνά το 20% ολόκληρου του ΑΕΠ της Ελλάδας. Βεβαίως θα κάναμε την ερώτηση στην κυβέρνηση, γιατί δεν πάει να ψάξει να βρει κανένα ισοδύναμο σε αυτές τις πλευρές της κοινωνίας, αλλά θα την κάναμε αυτή την ερώτηση αν επρόκειτο για αριστερή κυβέρνηση. Τέτοια δεν έχουμε.